Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα stir fry με κοτόπουλο. Θα σας δείξω την πραγματική συνταγή από stir fry. Άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας δείξω, θα φάτε το πιο νόστιμο stir fry που έχετε φάει ποτέ. Κανένα κινέζικο δεν σας έχει φέρει τέτοιο stir fry. Σας το εγγυώμαι, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το stir fry με κοτόπουλο θα χρειαστούμε: για το κοτόπουλο, 2 αυγά, 1 κουταλιά της σούπας νερό, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα σε σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 70 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 500 γραμμάρια κοτόπουλο φιλέτο μπούτι, 400 ml λιέλαιο για το τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, 1 καρότο, 100 γραμμάρια μανιτάρια σαμπινιόν, 1 πιπεριά κόκκινη, 1 πιπεριά πράσινη, 70 γραμμάρια σάλτσα σόγιας, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 110 γραμμάρια γλυκόξινη σάλτσα και 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο πανζαφυρόπουλος. Για τη σύνθεση, 250 γραμμάρια νούντουλς βρασμένα, 1 κουταλιά της σούπας σισαμέλαιο, 20 γραμμάρια σουσάμι και ένα φρέσκο κρεμμυδάκι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να φέρουμε το κοτοπουλάκι μας από το ψυγείο. Θα χρησιμοποιήσω μπούτι κοτόπουλο, αλλά μπορείτε να βάλετε και στήθος άμα θέλετε, εντάξει. Το μόνο που θέλουμε είναι να κόψουμε λεπτές λωρίδες. Για να κάνουμε stir fry πρέπει να κάνουμε ένα κουρκούτι το κοτόπουλο, να κάνουμε γκουζόνς. Και το κουρκούτι είναι πάρα πολύ εύκολο. Ρίχνουμε σε ένα μπολ τα αυγά μας, 2 αυγά, το νεράκι, πάπρικα, μουστάρδα, σκόρδο. Αυτό το πανάρισμα κράτησε το σαν ιδέα γιατί είναι φανταστικό και stir fry να μην κάνεις είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να πανάρεις και να τηγανίσεις κοτόπουλο. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Καλά. Θέλω να σπάσουν τα μπαχαρικά μου εδώ. Πρέπει να σπάσει η πάπρικα, να σπάσει η σκόνη μουστάρδας, να σπάσει το σκόρδο. Τώρα θα μου πεις, δεν έχω σκόνη μουστάρδας και σκόνη σκόρδο. Εντάξει, δεν είναι τίποτα να πας να πάρεις λίγο σκόνη μουστάρδας και σκόρδο. Μπορούμε να βάλουμε και κανονικό σκόρδο μέσα, αλλά δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλουμε να διαλυθεί, να υπάρχει παντού, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της κουζίνας. Λοιπόν, θα προσθέσω πιπέρι. Μπόλικο πιπεράκι. Αλάτι. Βάζουμε και αλάτι, δεν το λυπόμαστε. Εδώ. Και βασικά θα βάλω και λίγο αλάτι πάνω στο κοτόπουλο, από τώρα, για να μην χρειαστεί να πιάσω μετά το άλλο το πιπέρο. Και λίγο πιπέρι. Αχα, έξυπνο αυτό που έκανα, φίλε Μπελέση, Εδώ, τέλεια. Και ρίχνω μέσα και το αλεύρι, εδώ. Ανακατεύω πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά μου, εδώ. Και έχω κάνει μία πάστα, εδώ πέρα. Τη βλέπεις? Που μάλλον θα νομίζεις ότι κάτι λάθος έχω κάνει. Πιστεύεις ότι έχω κάνει λάθος? Όχι. Γιατί δεν κάνουμε ποτέ λάθη εδώ πέρα, δεν θα σας έδινα κάτι που να έχει κάποιο λάθος. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή και κοιτάξτε εδώ, παίρνουμε το κοτόπουλο. Όπως σας είπα, έχω μπουτάκια, φιλέτο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στήθος. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κόψετε λεπτές λωρίδες, εδώ. Ωραίες λωρίδες στο κοτόπουλο, μικρά κομματάκια. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Και εδώ και εδώ. Θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσω όλα τα φιλετάκια μου. Το stir fry σαν τεχνική έχει σαν τόπο προέλευση στην Κίνα, ενώ ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής δυναστείας Χάν, που διήρκησε από το 206 π.Χ. μέχρι το 220 μετά Χριστόν. Stir fry πιάτα σερβίρονταν στο παλάτι και στα σπίτια των επίσημων στελεχών της δυναστείας, ενώ μέχρι τότε λέγεται πως τα περισσότερα φαγητά στην Κίνα ήταν μόνο πηχτές σούπες, πολύ βαριά τηγανισμένα υλικά και ψητά κρέατα χωρίς μαρινάδες. Και το τελευταίο μας κοτοπουλάκι, εδώ. Για να μην πιάσω σκεύη, μπορείς κάποιος να μου φέρει λίγο παρακαλώ ένα ταψάκι ή κάτι να ρίξω το κοτόπουλο που τηγανίζω. Εδώ. Λοιπόν, ανακατέψτε εδώ.
αυτή την υπέροχη πάστα μαζί με το κοτόπουλο. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κοιτάξτε εδώ, σε δόσεις θα πάρουμε και θα ψήσουμε το κοτόπουλο μέσα στο λάδι μας. Εδώ, κοιτάξτε. Απλά κάντε αυτό που σας δείχνω. Θα γίνει κάτι μαγικό σε λίγο, θα το δείτε. Εδώ και εδώ. Δεν γεμίζω εδώ πέρα το τηγανάκι μου. Ξεχωρίζω το ένα με το άλλο, το βλέπεις. Γιατί αν το ρίξω όλο μαζί, τσάπα τα κόψα τόσα λεπτά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να αφαιρέσω τα γαντιά μου. Εδώ και εδώ. Δεν πειράζει, το κάνω με μασιά το υπόλοιπο. Και μία τρυπητή. Και κοιτάξτε εδώ. Σας είπα, τη συνταγή κρατήστε την και σκέτη. Δηλαδή, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να πανάρεις το κοτόπουλο κατευθείαν. Και η πρώτη μας δόση βγαίνει έξω. Κοιτάξτε εδώ. Είπαμε, θα κάνουμε stir fry, δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην ποιότητα. Θα το κάνουμε σωστό. Και επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει το ελάχιστο πανάρισμα που είναι δυνατόν, τι είναι το τηγάνι μας εδώ πέρα? Πεντακάθαρο. Δεν έχει μείνει τίποτα. Φορέσω άλλο ένα γάντι. Ξανά πρέπει στην ίδια φιλοσοφία. Χωρίζω ένα-ένα τα κοτοπουλάκια. Δεν τα βάζω όλα μαζί. Εδώ και εδώ και εδώ. Λέρωσα λίγο. Δεν πειράζει. Και εδώ και εδώ. Και τα τελευταία κομματάκια, όπως βλέπετε, τα χωρίζω το ένα με το άλλο. Απαραίτητο να τα χωρίσετε. Μην ανησυχείτε με το ότι τα ρίξετε μέσα κατευθείαν θα κάνουν κρούστα. Λοιπόν, η δεύτερη μου δόση έχει μπει στο τηγάνι και όση ώρα πάρει να γίνει η δεύτερη δόση, αρχίσω να τρώω την πρώτη. Κάπου. Ζηλεύετε λίγο, Θα συνεχίσω να τρώω. Αλλά όση ώρα κάνουμε να τηγανιστούν αυτά τα κοτοπουλάκια, πάμε να φέρουμε τα υπόλοιπα μας υλικά για να συνεχίσουμε τη συνταγή. Κάνουμε ένα stir fry, οπότε τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε λαχανικά. Χωρίς λαχανικά, η συνταγή μας δεν είναι σωστή. Είναι λάθος. Οπότε το κοτόπουλό μου είναι έτοιμο, το βγάζω. Και όταν θα δοκιμάσετε, θα καταλάβετε ότι δεν έχουν τραβήξει καθόλου μα καθόλου λάδι. Αν και τα κάνουμε τηγανιτά, επειδή σαν βάση το τηγανιτό μας έχει το αυγό και δεν έχει το αλεύρι, δεν τραβάει καθόλου λάδι η συνταγή. Σε περίπτωση που είχε σαν βάση το αλεύρι, θα τραβούσε πολύ περισσότερο λάδι. Γι' αυτό το λόγο, αυτό το λάδι μπορούμε να το κρατήσουμε στην άκρη και να το χρησιμοποιήσουμε για να τηγανίσουμε ξανά πατάτες, κοτοπουλάκι ή ό,τι άλλο θέλετε στο σπίτι. Οπότε τώρα τι κάνω? Για να φτιάξω ένα stir fry θέλω ένα wok παραδοσιακά, αλλά εγώ τι θα βάλω? Τη τηγανάρα μου, ρε φίλε, στην Ελλάδα είμαι. Λοιπόν, βασικό, πολύ σημαντικό, όταν κάνω stir fry θέλω πάρα πολύ τα λαχανικά μου να τραγανίζουν, να είναι ζωντανά. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, θα κόψω ωραίες φετούλες στα λαχανικά μου, αλλά δεν θα τα αφήσω να ψηθούν πάρα πολύ στο τηγάνι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το stir fry να έχει ζωή, να είναι crunchy, να έχει δάγκωμα, να μπορώ να καταλαβαίνω τα λαχανικά. Αυτή είναι η φιλοσοφία του όλου φαγητού. Άμα είναι να βράσω τα λαχανικά μου και ουσιαστικά να είναι μέσα νιανιά, είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Λοιπόν, οπότε ξεχωρίζω τα λαχανικά μου. Τώρα, τα λαχανικά που έχω εδώ πέρα είναι σχετικά. Έχω μανιτάρι, πιπεριά και καρότο. Οπότε στο μυαλό μου βάζω ποιο λαχανικό θέλει περισσότερη ώρα και ποιο λαχανικό θέλει λιγότερη ώρα. Από αυτά τα λαχανικά, περισσότερη ώρα θέλει το καρότο. Σωστά, φίλε Μπέλεση. Μετά θέλει η πιπεριά και μετά θέλει το μανιτάρι. Εντάξει. Ή εκτός άμα θέλω η πιπεριά να κρατάει πάρα πολύ, που πάω πρώτα στο μανιτάρι και μετά στην πιπεριά. Τι θέλεις? Το μανιτάρι. Ωραίος. Άρα, κόβω λεπτές φέτες στο μανιτάρι. Εδώ. Και έτσι όπως καίει το τηγάνι μου, εδώ, θα ρίξω το λαδάκι. Επειδή καίει τόσο δυνατά φωτιά, βλέπετε, το ελαιόλαδο τι κάνει? Καίγεται. Οπότε χάνει όλα τα αρώματά του. Και το σπορέλαιο ίσως σε αυτές τις περιπτώσεις να έχει και καλύτερη συμπεριφορά στη συγκεκριμένη συνταγή, γιατί κρατάει περισσότερο στο τηγάνι. Άσχετα που λέμε και ισχύει ότι το ελαιόλαδο σε υψηλότερες θερμοκρασίες κρατάει περισσότερο, για αυτή τη συνταγή το σπορέλαιο μας βοηθάει λίγο παραπάνω. Οπότε έριξα τα λαχανικά μου μέσα στο σπορέλαιο και όπως βλέπετε δεν το έχω λυπηθεί. Έβαλα λαδάκι μέσα και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα τις πιπεριές. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Θα κόψω έτσι μεγαλούτσικα ζουγιέν, να το πω έτσι, την πιπεριά μου, γιατί θέλω να κρατήσουν στο τηγάνι, να έχουν δάγκωμα και θέλω στην κάθε μπουκιά μου να παίρνω και λίγο πιπεριά. Οπότε και εδώ ζουγιέν την πιπεριά μου, χοντρά. Μπορείτε να κόψετε και πιο λεπτά, εξαρτάται με τα γούστα, ειλικρινά σας λέω. Δηλαδή το θέμα λαχανικά στο stir fry και γενικά στην κινέζικη κουζίνα είναι σχετικό. Τώρα, τι θα ρίξω μέσα?
τις πιπεριές μου. Θα σοτάρω και εδώ λίγο. Και η συνταγή μας σχεδόν έχει τελειώσει. Κοιτάξτε εδώ. Σοτάρουμε πρώτα απ' όλα εδώ τα λαχανικά μας. Αλλά εμένα μου αρέσει και πολύ το κρεμμύδι μέσα στη συνταγή αυτή. Αλλά το κρεμμύδι, επειδή τα αφήνουμε λίγο μόσα τέτοιες συνταγές, καταλαβαίνω ότι άμα το βάζα θα λέγατε «Α, δεν ξέρει τι του γίνεται». Οπότε, ας πνίξω το καημό μου με λίγο κοτοπουλάκι. Καλά δεν κάνω, ρε μπελέσι. Πολύ σωστά. Άλλο ένα, τελευταίο. Γεια σας έξω. Γεια σας έξω. Θα πάρω και εγώ ένα. Όχι, δεν θα πάρει, θα πάρει στο τέλος. Πείτε. Ναι, το είπα. Παρακάκι, έχετε τη συνταγή μου, σε παρακαλώ, πέρασε έξω. Άκουσε εκεί, θα το θυμάμαι. Λοιπόν, για μένα σε αυτό το σημείο τα λαχανικά μου είναι εντάξει. Το καρότο έχει ψηθεί, το μανιτάρι έχει ψηθεί. Η πιπεριά ακόμα κρατάει, αλλά δεν πειράζει γιατί καθώς δεν γλασάρουμε τα υπόλοιπα μου υλικά, θα στιμαριστεί και θα μαλακώσει και αυτή. Οπότε ρίχνω μέσα τη σόγια σος, τη ζάχαρη, sweet chili sauce και σε περίπτωση που δεν έχετε στο σπίτι sweet chili sauce, γίνεται σε 5 λεπτά. Άμα πατήσετε στο YouTube sweet chili sauce Άκης Πετρετζίκης, θα σας βγάλει τη συνταγή μας, γίνεται σε 2 λεπτά. Ανακατεύω όλα τα υλικά. Προσθέτω και την κρέμα βαλσάμικο και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο Παν Τζαφυρόπουλος. Έχει πλούσια γεύση, παχύρευστη υφή και μοναδικό άρωμα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών. Δεν χρειαζόμαστε πολύ. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας για να πάρουμε ένα πιο σκούρο χρώμα, σαν να χρησιμοποιούμε μία σόγια σως πάρα πολύ όρημη εδώ. Και ουσιαστικά τα έχουμε κάνει όλα. Το μόνο που χρειάζεται να προσθέσουμε μέσα είναι τι? Το κοτοπουλάκι μας, που έχει τραβήξει ελάχιστο λάδι και φαίνεται από το χαρτί, το βλέπετε. Εδώ, ανακατεύουμε. Τώρα έχει μελώσει το κοτόπουλο που το έχουμε φτιάξει τόσο ωραία. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Και η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Σερβίρουμε σκέτο ή σερβίρουμε με νούντλς? Έχω βράσει τα νούντλς μου, είναι έτοιμα, τα ρίχνω μέσα, εδώ. Τα νούντλς, να ξέρετε, απλά τα βάζετε σε βραστό νερό και τα αφήνετε για 5 λεπτά και είναι έτοιμα, δεν χρειάζεται να τα βράσετε. Είναι πολύ απλά. Κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα. Και ποιος αυτή τη στιγμή δεν λιγουρεύεται αυτό εδώ το φαγητό? Κοιτάξτε εδώ. Γενικά όταν ρίχνουμε τα νούντλς δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα γιατί σπάνε τα νούντλς πολύ εύκολα. Δεν θέλουμε να σπάσουμε, θέλουν να κρατήσουνε. Πώς μας φαίνεται, φίλε Μπελέσε? Εύκολο! Σβήνουμε το μάτι. Εδώ είμαστε. Θες να φας από το τηγάνι ή θες να σερβίρω? Να σερβίρω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πριν σερβίρουμε, θέλω να ρίξω μία σταγιά σουσαμέλαιο, εδώ. Το σουσαμέλαιο πάντα το ρίχνουμε στο τέλος, γιατί άμα το ρίξουμε στην αρχή χάνει τα αρώματά του. Οπότε το ρίχνουμε στο τέλος πριν το σερβίρισμα. Θα προσθέσω λίγο σουσάμι. Και άμα θέλουμε λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα κρατήσω να ρίξω και λίγο από πάνω, θα ρίξω και μέσα. Μας αρέσουν τα φρέσκα λαχανικά, όπως σας είπα. Γενικά η κινέζικη κουζίνα έχει αυτό το στοιχείο. Πολλά φρέσκα λαχανικά μπαίνουν στο τέλος. Όταν τρώμε ράμεν, όλα τα λαχανικά μπαίνουν σχεδόν ομά μέσα. Οπότε θα ρίξω το περισσότερο μέσα και λίγο για σερβίρισμα στο τέλος. Κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα. Σουσαμέλο, σουσάμι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Έτσι όπως είναι, παίρνω μια πιατάρα. Βάζω τα νούντλς εδώ. Μαζί με τα λαχανικά μου. Το κοτόπουλο. Όλη αυτή την υπέροχη γεύση που έχω ετοιμάσει. Κοιτάξτε εδώ. Μα δεν είναι φανταστικό, ρε Μπελέση. Δεν είναι φανταστικό ότι μπορείς να φτιάξεις κάτι τόσο εύκολο και γρήγορο. Κάποια πράγματα που σου φαίνονται βουνό ή κάποια πράγματα που απλά αναρωτιέσαι. Όταν πας σε ένα μαγαζί με ασιάτικη κουζίνα, έτσι πολλές φορές δεν αναρωτιέσαι. Πω, τι ωραίο αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται. Τώρα, ας πούμε, δεν σου λύθηκε μια τεράστια απορία για το πώς γίνεται ένα τόσο υπέροχο πιάτο? Όλα λυθήκανε. Δεν έχεις καμία απορία. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι από πάνω μας δίνει την αίσθηση της φρεσκάδας, όπως σας είπα. Αν θέλετε να βάλετε λίγο ακόμα στο σαμέλο μπορείτε, αλλά μην το παρακάνετε γιατί πικρίζει. Και βουαλά. Για το stir fry με κοτόπουλο, τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και βάζουμε το ηλιέλαιο για να κάψει.
Σε μπολ βάζουμε τα αυγά, το νερό, την πάπρικα, τη μουστάρδα, το σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει μία πάστα. Βάζουμε στο κοτόπουλο αλάτι και πιπέρι και το κόβουμε σε λωρίδες. Μεταφέρουμε στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθεί όλη η επιφάνειά του. Τηγανίζουμε σε δόσεις μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί μέχρι μέσα. Αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί και αφήνουμε στην άκρη. Για τη σάλτσα, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά, βάζουμε σπορέλαιο, ρίχνουμε το καρότο κομμένο σε λωρίδες, τα μανιτάρια σε λεπτές φέτες και τις πιπεριές σε λεπτές λωρίδες. Σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και προσθέτουμε τη ζάχαρη, τη σάλτσα σόγιας, τη γλυκόξινη σάλτσα, το βαλσάμικο και το κοτόπουλο. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε τα βρασμένα noodles. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το σισαμέλαιο, το σουσάμι, το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και σερβίρουμε. Εντάξει, κοιτάξτε εδώ. Και σκοπός είναι, όπως σας είπα, να μην παρανακατέψετε, να μείνουν τα noodles μακριά, μεγάλα, να μην σπάσουνε. Καίει, αλλά δεν θα δυσκολευτώ να το φάω. Η αλήθεια είναι, όσο και να καίει. Τα καλά νέα, μάλλον τα κακά νέα, είναι ότι δεν μπορείτε να δοκιμάσετε από αυτό το πιάτο. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να πάρετε ένα τηγάνι και να φτιάξετε τα δικά σας. Σωστά? Σωστά. Καλή μας όρεξη.